Θέλω να πω καταρχήν ότι από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου μας ως νέα δημοτική αρχή, είχαμε να αντιμετωπίσουμε παράπονα και προτάσεις συμπολιτών μας, οι οποίοι επισκέπτονταν τα κημητήρια. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις, αυτά τα παράπονα τα οποία ακούγαμε, έσκυψε πάνω η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο έργο παρεμβάσεων στο σύνολο των κημητηρίων του Δήμου μας. Αυτό που έχει γίνει βασικά ήταν ένα νοικοκύρεμα, να πω, της όλης κατάστασης, είτε αφορά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν μέσα, είτε και από τις ανακομιδές, από το στεφυλάκιο, από όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει ένα κημητήριο, αλλά και μέχρι και το πιο απλό. Δηλαδή οι περισσότεροι που μας ζητούσαν ήταν το να αλλαχθεί η ονομασία από πρώτα νεκροταφεία, έτσι, σε κημητήρια, και ήταν πάρα πολύ λογικό. Λοιπόν, γίνανε οι παρεμβάσεις αυτές και στο πρώτο και στο δεύτερο κημητήριο της πόλης, γίνανε παρεμβάσεις στους συνοικισμούς και στις τοπικές κοινότητες, ουσιαστικές, αλλά και σε επίπεδο, όπως είπα πριν, νοικοκυρώματος. Εδώ, στο πρώτο κημητήριο, έχουμε κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα, μιας και είναι το μεγαλύτερο, όπου έχουμε κάνει την τοπογραφική αποτύπωση όλων των ταφώνων σε ψηφιακή μορφή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ξέρει ο Δήμος τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Σχεδιάζουμε να κάνουμε τον νέο κανονισμό των κημητηρίων και, αν θέλετε, την επανακατηγοριοποίηση, την επαναζωνοποίηση των κημητηρίων, προσάρση των αδικιών, γιατί αυτό το οποίο συνέβαινε παλαιότερα ήταν μια χαοτική κατάσταση, να βλέπουμε δηλαδή ο ένας τάφος δίπλα στον άλλον και να έχουν διαφορετική κατηγορία. Αυτά όλα σταματούν, μπαίνει μια κατάσταση η οποία δεν θα αισθάνεται κανένας ότι υπάρχει αδικία. Επίσης, είμαστε σε συζήτηση με τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν υποβάλει τις αντιρρήσεις τους νομικά για την επέκταση του πρώτου κημητηρίου, όπου υπάρχει ένα θετικό κλίμα ανταπόκρισης. Αυτό το οποίο βάζουν ως προϋπόθεση είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα λειτουργήσουν τα νέα κημητήρια, όπου εκεί υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το ΙΓΜΕ, γιατί, όπως γνωρίζετε, είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ τη μελέτη αυτήν, έχει κολλήσει λόγω των παλινοδιών του ΙΓΜΕ και τελικά με απόφαση της Δημοτικής Αρχής σταματάμε την διαδικασία συνεργασίας με το ΙΓΜΕ. Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή προκηρύσει διαγωνισμό για τα νέα κημητήρια και έτσι θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα μεγάλα έργα τα οποία έχουμε κάνει ως παρεμβάσεις στα κημητήρια κυρίως της πόλης είναι, όπως βλέπετε, από τις εισόδους των κημητηρίων μέσα στον χώρο με τους δρόμους και ένα μέρος των διαδρόμων τα οποία και θα συνεχιστούν, όπως και σε κάθε σχεδόν τοπικό διαμέρισμα και εδώ σε εμάς, τη δημιουργία νέων ταφώνων, προκειμένου να μην έχουμε οξύ πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι οξύ, περιορίζεται σημαντικά και νομίζουμε ότι με την αξιοποίηση του νέου κομματιού, το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, θα λύσουμε προβλήματα για αρκετά χρόνια μετά, ούτως ώστε και τα νέα κημητήρια θα έχουν προετοιμαστεί και δεν θα έχει ο Δήμος Δράμας κανένα απολύτως πρόβλημα. Θέλω εδώ να δηλώσω την ικανοποίησή μου, την ευχαρίστησή μου από την υπηρεσία και από τον Αντιδήμαρχο τον Παύλο τον Ζαχαριάδη και από τον Διευθυντή τον Λάζαρο τον Λαζαρίδη και από τον προϊστάμενο τον Μαρίνο τον Παπαδόπουλο, οι οποίοι έσκυψαν πραγματικά πάνω στο πρόβλημα, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες θέλουν να τιμούν τους νεκρούς τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό δυστυχώς δεν συνέβαινε. Από εδώ και πέρα όμως συμβαίνει και θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι... Ως πολιτικός προϊστάμενος στα κημητήρια, το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι η σοβαρότητα της Δημοτικής Αρχής
που ενώ έχουν γίνει ιστορικές αλλαγές στα νεκροταφεία, βλέπετε ότι μετά από 3 χρόνια παρουσιάζεται το σύνολο των παρεμβάσεων και όχι συνέχεια για λόγους επικοινωνίας. Το πρώτο το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να λύσουμε πολύ απλά πράγματα λειτουργίας. Να μπει ωράριο στα κημητήρια, να κλείσουν οι παράπλευρες οδοί και να υπάρχει μία κεντρική είσοδος, την οποία βλέπετε και ανακατασκευασμένη, να μειώσουμε τις τιμές στις ανανεώσεις των τάφων για να οθήσουμε, αν θέλετε, περισσότερους συνδημότες μας να υπάρχει με ενίκιο τάφων λόγω του δύσκολου προβλήματος που έχουμε της μη έβρεσης τάφων, για να μην μπαίνουν σε διαδικασίες να αγοράζουν και να γίνονται τάφοι οικογενειακοί. Όπως επίσης τη μέγιστη δυνατή καθαριότητα μέσα στο χώρο του νεκροταφείου, με την είσοδο για πρώτη φορά απορριμματοφόρων 2 φορές τη βδομάδα, όπως επίσης και με τον καθαρισμό όλων των διαδρόμων με σάρωθρο 2 φορές τη βδομάδα. Παράλληλα και εκτός της μελέτες τις οποίες ανέφερε ο Δήμαρχος, τόσο την τοπογραφική αποτύπωση και στο Α και στο Β νεκροταφείο, αλλά και την μελέτη η οποία προκυρήσεται από την υπηρεσία μας για την επιτέλους δημιουργία ενός νέου νεκροταφείου που θα λύσει το πρόβλημα αυτού του νεκροταφείου που κυριολεκτικά έχει υδροκεφαλιστεί, μιλάμε για ένα νεκροταφείο το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1908, έχουμε κάνει σημαντικές προμήθειες που αφορούν είτε νέους κάδους οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα κημητήρια, αφορούν 17 καινούργια παγκάκια τα οποία έχουν μπει μέσα, όπως επίσης και μηχανάκια για τους υπαλλήλους για άμεση επέμβαση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Αλλά εκτός τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν γίνει και αφορούν κυρίως την κεντρική είσοδο με την τοποθέτηση ΠΑΒΕ, το νέο τμήμα των ταφώνων το οποίο έχει δημιουργηθεί στην είσοδο και έχει λύσει, αν θέλετε, αυτήν την άσχημη εικόνα η οποία υπήρχε, την ολική ανακατασκευή του οστοφυλακίου αλλά και την ανακατασκευή των εισόδων. Επίσης έχουν γίνει παρεμβάσεις στην αίθουσα δεξιώσεων όπου έχουμε αλλαγή τόσο στα δάπεδα, στις τουαλέτες, στις κουζίνες και στο σύστημα κλιματισμού. Έχουν μπει τσιμέντα σε όλους τους διαδρόμους για να λυθεί το πρόβλημα με τις λάσπες το οποίο υπήρχε. Έχουν τοποθετηθεί επίσης στην είσοδο κάγκελα ίνοξ το οποίο μπροστά από την εκκλησία. Έχει γίνει ολική αλλαγή του δικτύου ίδρευσης και τοποθέτηση περισσότερων βρυσών για την ευκολία του κόσμου. Όπως επίσης και έχουν τοποθετηθεί ράμπες προσβασιμότητας για τα αμαία. Όπως αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Οι στόχοι οι οποίοι έχουν μπει και για την τελευταία χρονιά επίσης είναι σημαντικοί και θεωρούμε ότι με αυτές τις αλλαγές έχουμε κάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν λυθεί μετά από πολλά χρόνια. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τόσο τον Δήμαρχο για την μεταφορά της αρμοδιότητας, όπως επίσης τον Διευθυντή του Προϊστάμενου, τους υπαλλήλους του νεκροταφείου, αλλά και όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκαν αυτές τις αλλαγές τις οποίες κάναμε και με τις προτάσεις τους συνέδραμαν για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και λειτουργία. Το Παυλάκι δεν το λες γιατί μιλάς πολύ, πιο πολύ από τον Δήμαρχο.